Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρία Υπουργέ, η συζήτηση εξελίσσεται σε, θα έλεγα, θλιβερή. Λυπάμαι πάρα πολύ. Κάπου διάβασα κάποιους πολύ σοφότερους σε μου. Έχει πει ότι το σχολείο, όπου υπάρχουν καθρέφτες, οφείλει να τους αντικαθιστά με παράθυρα. Παρακολουθώ τη συζήτηση, ακόμα και αν δεν είμαι μέσα στην αίθουσα, και έχω κουραστεί να σας βλέπω να ακίζεστε σε έναν καθρέφτη, εσείς και όλοι όσοι από κάτω σας χειροκροτάνε. Και κοιτάζετε το πρόσωπό σας και είσαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Είσαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Τι καινοτομίες φέρνετε, τι καινούργια σχολεία φέρνετε. Φέρνετε μια εκπαιδευτική επανάσταση που δεν την έχει ξαναζήσει ο τόπος. Πολύ φοβάμαι ότι ο καθρέφτης σας είναι παραμορφωτικός, όπως ακριβώς στα παραμύθια. Και κάθεστε μπροστά και ρωτάτε αν είσαστε οι πιο ωραία από όλους που πέρασαν ποτέ μπροστά από αυτόν τον εκπαιδευτικό καθρέφτη. Και τα παιδιά δεν μπορούν να ζήσουν με καθρέφτες. Καθρέφτες που αναπαράγουν το ίδιο το σύστημα, τις ίδιες του αξίες και καταλήγουν με παιδιά, πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά, που δεν έχουν τις δυνατότητες να ανοίξουν τα φτερά τους εκτός της αίθουσας του σχολείου. Γιατί είναι φυλακισμένα μέσα στο σχολείο και στα πρότυπα που παράγεται και αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε εκεί που πήγατε εσείς ή που πηγαίνουν κάποιοι άλλοι. Δεν είμαι από αυτούς που θα σας κατηγορήσει σε προσωπικό επίπεδο. Με ενοχλεί απλώς η αίσθηση ότι έρχεστε να κάνετε μία επανάσταση η οποία στην πραγματικότητα υλοποιεί από την αρχή μέχρι το τέλος το ρητό «Ο χρόνος είναι χρήμα». Ρουφάτε το χρόνο των παιδιών σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα που φέρνετε έτσι όπως το φέρνετε, σε αυτό το σχολείο που φτιάχνετε έτσι όπως το φτιάχνετε και δίνετε το χρήμα που μεταφράζεται σε αυτό το χρόνο τον κλεμμένο από τη ζωή των παιδιών. Άρα το έγκλημα πλησιάζει να είναι διαζώδωση δεχθές. Ξέρετε, όταν βλέπουν παιδιά στη μέση, το έγκλημα βαραίνει από μόνο τους τη συνείδηση των ανθρώπων που το ακούνε. Και αυτό θέλω να ακούσει ο κόσμος για να καταλάβει. Και το πάτε στις τσέπες αυτών που ετοιμάζονται να έχουν έτοιμο ένα στρατό φτηνό. Ένα στρατό εκπαιδευμένο σε επίπεδο μιας χρήσης, με δεξιότητες μιας χρήσης. Σε μια εποχή που ακόμα και στα βιογραφικά, οι μεγάλες εταιρείες σήμερα, δηλαδή αυτοί που είναι κυρίαρχοι στην αγορά, σου λένε μη βάζεις δεξιότητες άσχετες με το αντικείμενο για το οποίο σε έχω προσλάβει. Γιατί αχρηστεύονται μέχρι και τα μεταπτυχιακά. Αχρηστεύονται μέχρι και οι δεξιότητες. Γιατί η αγορά επιζητεί την κατάλληλη στιγμή αυτούς που είναι υπάκουοι, ήσυχοι και για να εκτελούν μια δουλειά χωρίς καμία έμπνευση, καμία γνώση, φτάνει να μην μιλάνε. Και διατεθειμένοι πολλές φορές να επενδύσουν. Δεν μου λέτε, φτιάχνετε ένα σχολείο που ο δάσκαλος δεν έχει νόημα να κοιτάει τα μάτια των παιδιών. Άμα μπείτε μέσα σε ένα σχολείο και ρωτήσετε τους δασκάλους, αυτός είναι ο εφιάλτης τους, να έχουν απέναντί τους και είναι ταυτόχρονα και η έμπνευσή τους 25 ζευγάρια μάτια παιδιών, γεμάτα δίψα και γεμάτα απέτηση. Όχι, θα πρέπει να κοιτάνε το λογαριασμό για να απαντήσουν στο διευθυντή, ο οποίος είναι ο, θα σας έλεγα, υπερεπιστάτης μιας φυτείας ανθρώπινων μυαλών, τα οποία είναι εκ των προτέρων υποθηκευμένα. Μία φυτεία φτιάχνετε. Μία φυτεία όπου θα βγαίνουν τα παιδιά με βάση τα προϊόντα που έχετε αποφασίσει εσείς να καλλιεργείτε. Τι θα τα κάνει το παιδί τα αγγλικά? Εκτός αν έχουμε ξεχάσει και τα ελληνικά μας. Το ΠΕΣ, παιδεία, παιδί, παιχνίδι, παιδεία και εκπαίδευση. Τι θα τα κάνει τα αγγλικά στο δημοτικό, στο νηπιαγωγείο το παιδί, όταν το μάθημα είναι στο κοντέινερ και στο ανήλιαγο υπόγειο? Θα τα αγαπήσει ή θα τα μισήσει ή θα μάθει να απελπίζεται στα αγγλικά? Και σε τι θα το βοηθήσει στη ζωή του να μάθει να απελπίζεται στα αγγλικά, να θυμώνει στα αγγλικά και να κουβεντιάζει στα αγγλικά τον πόνο του και το βασανό του, που θα του λείπει χρόνος για παιχνίδι? Ποιο λουλούδι ανθίζει στη σκιά, στο κοντέινερ, με τις κλιματικές αλλαγές που μπορεί να κάνουν τα σπίτια τα κανονικά κόλαση? Δεν μου λέτε, μιλάτε για αξιολόγηση.
Μα τώρα σοβαρολογείτε. Αξιολόγηση κάτω από αυτές τις συνθήκες. Που για τους καθηγητές δεν την κάνετε μόνο για τους νεοδιόριστους, τους άλλους θα τους αφήσετε πιο πίσω, για να τα έχετε καλά μαζί τους, για να μην αντιδράσουν, για να μην υπάρξουν εντάσεις, νομίζετε. Γιατί εντάσεις θα υπάρξουν. Και γιατί δεν είναι όλοι αποφασισμένοι να κοιτάνε τη μούρη τους στον καθρέφτη και όλοι θέλουν να ανοίξουν ένα παράθυρο να πάρουν αέρα. Και να ανοίξουν το μυαλό τους να πάρει αέρα. Δεν μου λέτε, όταν θέλετε να κάνετε αξιολόγηση των αθλητών και μιλάτε για αυτόνομα σχολεία που θα έχουν τη δυνατότητα να διαλέγουν βιβλία και αντιστρατεύεστε τη βασική ιδέα που σας έχει καταθέσει άπειρες φορές το Κομμουνιστικό Κόμμα και δεν χρειάζεται να είσαι κομμουνιστής για να καταλάβεις την αξία του. Ένα σχολείο ενιαίο δεν σημαίνει ένα βιβλίο. Ένα σχολείο ενιαίο 12χρονο σημαίνει ότι έχει σκοπό την παιδεία αυτή που απομένει όταν όλα έχουν ξεχαστεί. Η παιδεία μένει όταν όλα έχουν ξεχαστεί. Το σχολείο μένει όταν το παιδί μαθαίνει να σκέφτεται, όχι τι να σκέφτεται. Πώς να σκέφτεται μαθαίνει, όχι τι. Η γλώσσα μας τα λέει όλα. Και είναι σε θέση να το κάνει αυτό. Είναι άλλο πράγμα να τους ανοίξετε ορίζοντες και εφόδια. Δεν μου λέτε οι αθλητές όταν ξεκινάνε. Ξεκινάνε από μία γραμμή. Και αν κάποιος έστω και ακούσει ή αντιδράσει νωρίτερα στο μπαμ του αφέτη, ακυρώνεται. Και εσείς έρχεστε και μας λέτε, ώστε κάτω από αυτές τις συνθήκες, σε ένα σχολείο πλούσιο ή σε ένα σχολείο φτωχό. Το ένα θα είναι πλούσιο γιατί έχει χορηγούς γονείς ενδεχομένως. Το άλλο θα είναι φτωχό σε τις πλούσιες Μητροπόλεις και τις φτωχές Μητροπόλεις. Ανάλογα με το πόσοι πάνε και έχουν πόσα καντήλια. Έρχεστε και λέτε, θα ξεκινήσουν από την ίδια αφετηρία. Και δεν θα επιβραβευτεί το παιδί μετά στην αξιολόγηση ως προϊόν ενός σχολείου, το οποίο βγαίνει από διευθυντή, ο οποίος είναι CEO στο σχολείο και οργανώνει το σχολείο σαν να είναι μια μικρή επιχείρηση, ψάχνοντας κεφάλαια, βρίσκοντας κεφάλαια, πολλαπλασιάζοντας τις πηγές, κλείνοντας ενδεχομένως και συμφωνίες με εμπνευστές συγγραφείς των βιβλίων. Τι κάνετε, αφαιρείτε κόστος από το κράτος και το μεταφέρετε πού, στις τσέπες πιανών, σε αυτόν που έχουν. Αυτοί που δεν έχουν, τι θα κάνουν, θα πουλήσουν το χωράφι, θα πουλήσουν το σπίτι, μα το κάνανε και χθες. Πού είναι η καινοτομία? Γιατί τα παιδιά δεν ξεκινάνε από ένα ενιαίο σχολείο? Πώς λέτε αυτό το μαζί και μαζί και θα πάμε μαζί και οι πλούσιοι και οι φτωχοί και οι νεοδημοκράτες και οι κομμουνιστές και θα πάμε όλοι μαζί για να αντιμετωπίσουμε την κρίση στη χώρα. Από την πανδημία μέχρι τα μνημόνια και οποιαδήποτε άλλη κρίση. Μα είσαστε στα σύγκαλά σας. Τα λέτε αυτά τα πράγματα εδώ μέσα έτσι ανερθριστιάστος. Ποιος πάει μαζί? Πώς μπορεί να πάει μαζί το παιδί το οποίο θα έχει διδαχθεί το ένα σχολείο, που θα είναι το ένα βιβλίο που θα είναι ανεβασμένο, γιατί θα έχει φτιαχτεί και η τάξη η κατάλληλη με την αξιολόγηση, να μπορεί να συνεννοηθεί με το άλλο παιδί που θα είναι στο σχολείο το αποβαθμισμένο και θα τον ρωτάει πού φτάσατε στη φυσική και θα απαντάει ποια φυσική και πού έφτασα. Θα έρχεται το παιδί από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη και δεν θα έχει τίποτα να το συνδέει στα 12, στα 13, στα 14, στα 5, στα 8, στα 18. Τίποτα δεν θα έχει να τα συνδέει τα παιδιά. Αυτό κάνετε. Το κατακαιρματίζετε έτσι, ώστε και σε επίπεδο γνώσεων το κάθε παιδί να έχει την ταυτότητα του ικανού ή του μη ικανού προς απορρόφηση από την αγορά εργασίας. Αυτό δεν είναι ταξικό σχολείο. Αυτό είναι, πώς να σας το πω, επιβεβλημένα ταξικό σχολείο σε τέτοιο βαθμό που φτιάχνει και καλλιεργεί το χειρότερο απ' όλα. Την ψευδαίσθηση της ελευθερίας. Δίνεται την ψευδαίσθηση στα παιδιά ότι μπορούν να επιλέγουν και ότι η επιλογή τους. Τι θα επιλέξουν τα παιδιά, τι θα επιλέξουν οι καθηγητές. Φαίνεται δε από την πρόθεσή σας να κάνετε σεμινάρια στους αδύναμους. Οι καλοί δεν χρειάζονται σεμινάρια. Σε μια εποχή που περνάει μία εβδομάδα και είσαι πίσω. Είσαι πίσω. Εδώ μέσα είμαστε πίσω. Κάνουμε εμείς 1,5 χρόνο εδώ μέσα να μάθουμε να ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Και εσείς φέρνετε ρομποτική. Και χρειάστηκαν ειδικά μαθήματα στους βουλευτές αναπεντάδες. Για να μάθουν να ψηφίζουν και να χρησιμοποιούν την καινούργια τεχνολογία. Θα βάλετε ρομποτική και αφαιρείτε. Αφαιρείτε αθλητικά. Αφαιρείτε καλλιτεχνικά μαθήματα. Αφαιρείτε κοινωνιολογία. Αφαιρείτε οτιδήποτε βγάζει το παιδί μπροστά από τον καθρέφτη που θα κάθεται και να λέει: ναι, yes master. Ναι, yes master. Είμαι έτοιμος να με πάρεις τη δούλεψή σου. Ναι, σε ευγνωμονώ που με πήρες τη δούλεψή σου. Αυτό το σχολείο φτιάχνετε. Και το φτιάχνετε υποτάσσοντας σε αυτή τη διαδικασία παραγωγής, φοιτείας ανθρώπινων μυαλών που θα σκέφτονται ακριβώς αυτό που θέλετε, την ώρα που το θέλετε και σε χαμηλή τιμή. Υπάρχουν πολλά παιδιά και πολλοί δάσκαλοι που ξέρουν
πώς να αφήσουν τα παιδιά να σκέφτονται και πώς να μάθουν να διατηρούν τη σκέψη τους ακόμα και στα κελιά. Και τότε στα κελιά οι καθρέφτες δεν έχουν καμία σχέση και ο ουρανός δεν αντανακλάται, τον αντιλαμβάνεσαι μόνο αν ανοίξεις παράθυρο ή αν σπάσεις τα κάγκελα. Mm. Και υπάρχει πολλοί κόσμος εδώ στην Ελλάδα που τα κάγκελα που πάτε να του βάλετε θα τα σπάσει.